Τα τρώμε σχεδόν καθημερινά. Φαγητά που φτιάχνονται μαζικά σε εργοστάσια και τα βρίσκουμε συσκευασμένα στο σούπερ μάρκετ ή σε ταχυφαγεία. Σε αυτά καταφεύγουμε όλοι μας όταν πεινάμε και θέλουμε την εύκολη λύση. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ όμως πώς φτιάχνονται κάποια από τα αγαπημένα μας φαγητά και λιχουδιές? Μόλις δείτε σε αυτό το βίντεο τα συστατικά κάποιων γνωστών φαγητών, το μόνο που μπορεί να νιώσετε είναι αηδία. Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 αηδιαστικά φαγητά που λατρεύουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα πατατάκια που συσκευάζονται σε αυτούς τους χάρτινους κυλίνδρους είναι πολύ δημοφιλή. Όμως ξέρατε πως δεν είναι φτιαγμένα από αληθινές πατάτες? Είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών προϊόντων όπως ρύζι, σιτάρι, καλαμπόκι και πολύ λεπτές νυφάδες πατάτας που πιέζονται σε σχήμα. Δημιουργείται λοιπόν αυτή η ζύμη που ξεδιπλώνεται σε ένα πολύ ψηλό φύλλο και κόβεται στο επιθυμητό σχήμα από μια μηχανή. Μετά κινούνται μέσα σε βραστό λάδι και μόλις αποκτήσουν τραγανή συνοχή, προσθέτουν σκόνες διαφορετικών γεύσεων. Αυτός ο τρόπος παραγωγής εξαλείφει κάθε μικρό θρεπτικό περιεχόμενο που προέρχεται από το αρχικό λαχανικό. Αυτό που περιέχουν είναι ουσίες όπως ακριλαμίδιο, χρωστικές, βελτιωτικά γεύσεις, τρανς και κορεσμένα λιπαρά. Είναι 100% νεκρές θερμίδες, καμία θρεπτική αξία και πολύ αλάτι. Η τσίχλα είναι σίγουρα ένα από αυτά τα πράγματα που αγαπάς ή μισείς. Και αφού ανακαλύψεις τι ακριβώς μασάς, μπορεί να ανήκει στην κατηγορία μίσους. Η βάση της τσίχλας στο παρελθόν φτιαχνόταν από ρητίνη δέντρου, αλλά στις μέρες μας συνήθως είναι συνθετική από φυσικά ή τεχνητά πολυμερή. Δηλαδή πλαστικά, ανάλογα τη συνταγή του κάθε κατασκευαστή. Για να πάρουν αυτά τα όμορφα χρώματα και να γίνουν πιο ελκυστικές, περιέχουν επικίνδυνες χρωστικές. Αυτές οι χρωστικές μπορεί να προκαλέσουν καρκινογενέσεις, γαστρεντερικά προβλήματα, υπερκινητικότητα, αλλεργίες και αϊπνία. Για να έχουν αυτή τη μαλακή ύφη, περιέχουν και μικρές ποσότητες λανολίνης, μια κυρώδης ουσία που εκρίνεται από το μαλλί των προβάτων. Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι η μύτη σας μπορεί ξαφνικά να είναι ιδιαίτερα κυρώδης, γυαλιστερή, λιπαρή? Αυτό το υλικό είναι σμίγμα. Όταν πρόκειται για πρόβατα, εκρίνουν λανολίνη. Βοηθά να διατηρηθεί το μαλλί τους αδιάβροχο και όταν τα πρόβατα κουρεύονται, το μαλλί υποβάλλεται σε επεξεργασία και αφαιρείται η λανολίνη. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν κονσερβοποιημένα προϊόντα. Μπορεί να εκπλαγείτε, αλλά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει εκδώσει εγχειρίδιο που θέτει τα όρια για την ποσότητα ξένων υλικών στα τρόφιμα. Στην κονσέρβα με 100 γραμμάρια μανιτάρια επιτρέπονται ως και 75 ακάραια, ενώ σκουλίκια επιτρέπονται 3. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ την επόμενη φορά που θα βρεθεί στα χέρια μου κονσέρβα μανιταριών, θα το σκεφτώ καλά για το αν θα τη χρησιμοποιήσω. Σύμφωνα με το ίδιο εγχειρίδιο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στις κονσέρβες σάλτσας ντομάτας, κέτσαπ, ντοματοχυμούς, επιτρέπεται να υπάρχει ποσοστό 3% μούχλας και σκουλίκια επίσης. Επίσης, τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα περιέχουν δυσφενόλη α, η λεγόμενη BPA, μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην επικάλυψη του εσωτερικού της κονσέρβας, η οποία περνάει στις τροφές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κονσερβοποίησης λόγω υψηλής θερμότητας και μπορεί να έχει διάφορες επιδράσεις στην υγεία, επηρεάζοντας τη λειτουργία του ορμονικού συστήματος. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι περιέχουν τα marshmallows? Τι πραγματικά περιέχει αυτός ο μικρός λευκός αφρός? Είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται ζελατίνη για να του δώσει αυτή την ελαφριά υφή σύννεφου, η οποία προέρχεται από το κολαγόνο, το οποίο βρίσκεται στον ιστό, στο δέρμα και στα οστά ζώων όπως χείρων και αγελάδων. Ζελατίνη περιέχουν και τα δημοφιλή ζελεδάκια. Τα gummy bears φτιάχνονται με ζάχαρη, σιρόπι καλαμποκιού, νερό, χρωστικές και αρωματικές ύλες. Αλλά είναι η ζελατίνη που κάνει πραγματικά αυτή την ιδιαίτερη υφή. Αυτός είναι επίσης ο λόγος που πολλοί χορτοφάγοι επιλέγουν να μην καταναλώνουν κολλώδεις καραμέλες, επειδή δεν μπορούν να είναι σίγουροι ότι δεν περιλαμβάνονται ζωικά προϊόντα. Τα hot dog κατασκευάζονται κυρίως από ζωικά υπολείμματα. Έχουν πάρει τα καλά κομμάτια των κρεάτων, της γαλοπούλας, των αγελάδων και των γουρουνιών και τα υπόλοιπα μέρη των ζώων, δέρμα, λιπόδης ιστή, αίμα, σηκώτη, κρέας κεφαλιού, πόδια, μέρη που χαρακτηρίζονται κατώτερης ποιότητας. Τα χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τα λουκάνικα hot dog. Αυτά τα υπολείμματα μπορεί επίσης να περιέχουν πολλά βακτήρια. Επομένως, τα μέρη των ζώων προμαγειρεύονται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 60 έως 90 βαθμούς Κελσίου.
του. Αυτό βοηθά όχι μόνο να σκοτωθούν ορισμένα βακτήρια, αλλά και να διαχωριστεί το κρέας από τα κόκαλα του κεφαλιού και των ποδιών. Όλη αυτή η προμαγειρεμένη σάρκα ζώων ρίχνεται σε ένα μήλο, ώστε να μοιάζει με κυμά. Μόλις γίνει αυτό, προστίθενται γαρνιρίσματα κοτόπουλου με νερό, καρικεύματα και σιρόπι καλαμποκιού και ανακατεύονται όλα μέχρι να γίνει κουρκούτι. Τα hot dog περιέχουν όχι μόνο μερικά από τα πιο αειδιαστικά συστατικά, που μετατράπηκαν σε ουσία που μοιάζει με ροζ λάσπη, αλλά και νητρικά άλατα, τα οποία έχουν συνδεθεί με τον διαβήτη τύπο 2. Τα επεξεργασμένα κρέατα συμπεριλαμβανομένων των hot dog ανήκουν επίσης στην ίδια καρκινογόνα κατηγορία με τα τσιγάρα και αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου. Το bacon είναι άλλο ένα φαγητό που συγκαταλέγεται στα καρκινογόνα. Θεωρείται ότι τα χημικά που εμπλέκονται στη διαδικασία επεξεργασίας του πιθανόν να αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο. Ακόμη και μικρές ποσότητες κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος, όπως μια λεπτή φέτα μπέικον καθημερινά, είναι ικανές να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του εντέρου. Το επεξεργασμένο κρέας, μπέικον, λουκάνικα, σαλάμι, είναι τροποποιημένο ώστε είτε να παρατείνει το χρόνο ζωής του, είτε να ενισχύει τη γεύση του. Οι κυριότερες μέθοδοι επεξεργασίας είναι το κάπνισμα και η επεξεργασία με αλάτι, μπαχαρικά ή νητρόδι. Αυτά τα χημικά που εμπλέκονται στη διαδικασία επεξεργασίας του αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο. Αναρωτηθήκατε ποτέ από πού παίρνει το χρώμα του το διάσημο blue cheese? Τα μπλε τυριά είναι μοναδικά για πολλούς λόγους, αλλά ο σημαντικότερος είναι ότι διαφέρουν από τις άλλες οικογένειες τυριών λόγω του τρόπου ορίμανσής τους. Ενώ τα περισσότερα τυριά οριμάζουν με μύκητες, τα μπλε τυριά οριμάζουν με τη δράση της μούχλας Penicillium. Με απλά λόγια, η μούχλα, της οποίας οι σπόροι εισάγονται στο γάλα στα αρχικά στάδια της θηροκόμησης, είναι μπλε χρώμα. Όταν δημιουργείται αρχικά ένα κεφάλι μπλε τυρί, είναι ολόλευκο, μέσα και έξω. Μόνο όταν ο τυροκόμος τρυπήσει το κεφάλι παντού με μακριές ατσάλινες βελόνες, αρχίζει να πολλαπλασιάζεται η μούχλα. Από τις τρύπες περνάει οξυγόνο στο εσωτερικό των κεφαλιών. Χωρίς οξυγόνο, η μούχλα δεν αναπτύσσεται. Οι τηγανιτές πατάτες McDonald's είναι αναμφισβήτητα πεντανόστιμες. Όμως ξέρατε πως δεν είναι για χορτοφάγους? Το 2015, όταν ο πρώην Mythbuster Grantee Mahara αποκάλυψε τι πραγματικά συμβαίνει στην παρασκευή πατατών McDonald's, ένα συστατικό στη λίστα των 19 ξεχώρισε από τα υπόλοιπα. Η φυσική γεύση βόηου κρέατος. Πριν από αυτό, το 2001, υποβλήθηκε μήνυση κατά το McDonald's από δύο Ινδουιστές χορτοφάγους που ισχυρίστηκαν ότι το εστιατόριο έκανε δόλιες αξιώσεις σερβίροντας τηγανιτές πατάτες αρωματισμένες με ζωικά προϊόντα χωρίς να ενημερώσουν τους πελάτες. Εκείνη την εποχή, ωστόσο, το συστατικό αναφέρθηκε απλώς ως φυσική γεύση, η οποία περιλαμβάνει άρωμα βόηου κρέατος. Ποια είναι όμως τα υπόλοιπα 18 συστατικά? Πατάτες, λάδι κανόλας, σογέλαιο, υδρογονωμένο σογέλαιο, φυσική γεύση βόηου κρέατος, υδρολυμένο σιτάρι, υδρολυμένο γάλα, κυτρικό οξύ, διμεθυλοπολυσιλοξάνη, δεξτρόζι, πυροφοσφορικό οξύ του νατρίου, αλάτι, λάδι κανόλας, αραβοσιτέλαιο, υδρογονωμένο σιτάρι σογέλαιο, TBHQ, κυτρικό οξύ, διμεθυλοπολυσιλοξάνη. Κάποια συστατικά αναφέρονται δύο φορές γιατί οι πατάτες τηγανίζονται δύο φορές. Οι ειδικοί λένε πως όλα αυτά τα συστατικά είναι απολύτως ασφαλή για τον οργανισμό μας και χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους βελτιστοποίησης της ποιότητας και της εικόνας της πατάτας. Εγώ πάντως, βλέποντας αυτή την εικόνα με πατάτες από McDonald's που έχουν μείνει αναλύωτες μετά από 8 χρόνια, δεν τις εμπιστεύομαι τόσο. Ποιο από όλα αυτά που είδαμε σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Αν σου άρεσε το βίντεο που μόλις είδες, πάτησε το like, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτησε και το καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποίηση κάθε φορά που δημοσιεύω νέο βίντεο. Αν αγαπάς πολύ αυτό το κανάλι και θα ήθελες να το στηρίξεις και οικονομικά, μπορείς να πατήσεις το κουμπί συμμετοχή. Οι συνδρομητές που συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στο κανάλι θα έχουν πρόσβαση σε ζωντανή συζήτηση που θα κάνω μια φορά το μήνα και δίπλα από το όνομά τους θα υπάρχει ειδικό σήμα αφοσίωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδες αυτό το βίντεο στο τέλος. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.